Πολύ στοιχηματικό το χαλί της με το οποίο μπαίνει η εκπομπή. Αφού δεν έχει βιλενικό ένα. Η Χέλσιμπορκ βάζει γκολ στο 37. Έχει βάλει κάτι. 1-0. Όλα εγώ που θα τα κάνω. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Σαν το σκύλο με το γάτο. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Τελευταία εκπομπή. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Παλιά. Τώρα εδώ είμαστε. Τώρα ναι, λοιπόν, μέχρι και τις 7.30 πάμε παρέα. Στην συχνότητα που αγαπάτε, λατρεύετε κτλ. Με δύο γραμμές που ήδη περιμένουν, συνάδελφε. Ναι. Με ενημερώνει ο Χολύπτης και πάμε να πάρουμε κατευθείαν την πρώτη γραμμούλα. Καλησπέρα. Ναι. 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 Και σε φταί. Σας κάνω και σε φταί. Και σε πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Άντε, άντε, θα πάνε όλα καλά. Άντε, στην κουμπάρα σας. Όλα σούπερ. Επιτέλους δεν έχουμε και αυτό το ξενέρωτο της Παρασκευής που κάναμε την εκπομπούλα, μια η Παοκάρα, μια η ομαδάρα σου Νίκο Παπαδόπουλε. Κάθε Παρασκευή τα πρωταθλήματα, ρε. Που γύρισα, όντως καλά λέει. Έχει Δευτέρα. Είναι ψηλό Παρασκευή τώρα και πρωτάθλημα, είναι ψηλό ξενέρωτο. Μωρέ, εντάξει, αν δεν είσαι Σαββατοκύριακο εκεί να γουστάρεις. Κατά τα άλλα τι έγινε, παιδιά, Νίκ, τι έγινε, αυτή η ομαδάρα που σας πέρασε εδώ που ήρθε και σας πέρασε, ξέρω εγώ τι έγινε. Εμείς χάσαμε την πρώτη. Παρά τι κάναμε και ένα καλό. Πήραμε τον Μπεκταρά εκεί από τη ΡΙΕΚ, αυτά, αλλά πάλι δεν άντεξε. Συμπαράταση, μόνο στάση θέλει να περάσει, ε. Μόνο με στάση την έβρισκε. Βρήκε και τα έκανε, φίλε, τι να κάνουμε, βρήκε και τα έκανε. Στη ΡΙΕΚ δεν μπόρεσε, δεν πέρασε η μαγιά της, μόνο εδώ πέρασε η μαγιά της. Παρόλο που παραλαμβάνω που σου λέω, πήρε τον Μπεκταρά της και κάναμε μια χοντρή διευκόλυνση. Γιατί ήταν και φιλαράκια, προέκυψε και φιλαράκια. Σ' Άγιο Όρος, ξέρω εγώ τους υποδεχτήκαμε, χριστιανοί και αυτοί, χριστιανοί και εμείς. Κάπως έτσι. Αύριο στο Βόλο τι θα γίνει, πες μας. Πιστεύω να περάσουμε, εντάξει. Πιστεύω να περάσουμε, γιατί δεν χωράει η δεύτερη γκέλα. Είναι το μοναδικό πρωτάθλημα της γης, ούτε ναι. Σε ωκεανίες, ούτε σε Ασίες, σε Αφρικές, αν μείνεις 4-5 πόντους πίσω, ναι. Δεν καλύπτεται αυτό. Σε οποιαδήποτε άλλο πρωτάθλημα μπορεί και να καλυπτώνται, αν είχες ομάδα. Να σε παρουσιάσω. Εδώ με Ολυμπιακό δεν υπάρχει αυτό. Να σε παρουσιάσω. Ούτε... Ναι, βεβαίως. Για την απαλλαγή του Ολυμπιακού σήμερα. Αυτό, εκεί θα πάω. Εκεί θα πάω. Κακώς άκουγα, εντάξει, και πάλι θα τον ακούω τον άνθρωπο. Και το μουστάκι και το σαγόνι. Και το σαγόνι και το μουστάκι βγαίναν και λέγανε 2-1 η απόφαση, αυτά ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λογαριάζανε χωρίς τους ξενοδό, χωρίς τους κατασυρωήν αθώους. Και δεν είναι αυτό. Ναι. Κοντά σε αυτούς αθώθηκε και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Π.χ. Πλατανιάς, Άρης, ξέρω εγώ τι άλλοι, Γιάννενα, Καλονές, Μαλονές, όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο μαζί με τους κατασυρωήν εδώ. Τώρα απλά δεν είστε τσιράκια, έτσι, και με τη βούλα. Γιατί πότε ήμασταν φίλοι. Σύμφωνα με τους Σπανού, ρε μεγάλε. Με εκτίμηση έγινε, φίλε. Σύμφωνα με τους Σπανού, ήσουν δεν υπήρχε καμία απόδειξη, φίλε. Έλεγε αυτή τα δικά της. Απόδειξη υπήρχε. Κάτι τίποτα δεν υπήρχε. Εισαγγελέας από το μυαλό της δεν ήξερε άσχετη, Αθώς, βέβαια. Τι εκτίμηση έκανε, φίλε. Εκτίμηση έκανε. Ενώ η Μαρούπα και η Παπαρούπα και η Μαλαστούπα και όλοι τους φέραμε. Για τη Μαρούπα, φίλε, όταν φωνάζαμε εμείς, εσείς κοροϊδεύατε για τη Μαρούπα. Πού, στη ΓΑΠΑ Εθνική. Όταν φωνάζαμε για τη Μαρούπα, κοροϊδεύατε και χαχαχά ήσασταν. Τώρα μετά θα φωνάξετε και εσάς η Μαρούπα. Πότε φώναξες. Δεν φωνάζαμε εμείς για τη Μαρούπα. Πότε φώναξες. Πες. Εδώ πήγε να κάνει να την άξω λίγο ποδόσφαιρο στον αέρα και ένα ξενοδοχείο, ρε. Όχι για στημένα μας. Εδώ υπάρχουν κασέτες, υπάρχουν ΕΥΠ, υπάρχουν δολοφονικές αυτά. Πάλι θα τα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Καψίματα, φούρνη. Το ένα και το άλλο. Και εδώ για ένα ξενοδοχείο οι άλλοι πήγαν να καταστρέψει μια ομάδα εδώ πέρα πάνω με εκατομμύρια κόσμο σε όλο τον κόσμο και αυτά. Και εσύ που λες τώρα για... σκορ για αύριο. Και τώρα έχουμε μια εισαγγελέα που βγάζει 9 ομάδες επιρροές του Ολυμπιακού. Ναι. Με Άριδες, με Πλατανιά. Καθορθήκατε όλοι τελικά. Αυτό όλοι, δεν καταλαβαίνω. Όλοι, και εσείς, τίποτα, καμία επιρροή. Φυσικά. Δεν επηρεάζεστε. Υπάρχει κάτι που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο, φίλε. Δεν νομίζω. Ξέρω εγώ, τον Αλβανέγκρο που πήγα, πώς το λέω. Σιώπηδες, μόπηδες, κάτι άλλο πιο μπροστά. Δηλαδή όταν εσύ έπαιρνες δανεικό. Όταν εσύ Άκου λίγο, περίμενε. Ναι. Κάνω διάλογο. Όταν εσύ έπαιρνες δανεικό τον Ντόργκελε και τον Μούνι, υπήρχε επιρροή του Παναθηναϊκού στον ΠΑΟΚ. Τώρα ποιος επλήρωσε εκεί τους αυτούς τους κάτι εκατομμύρια. Ναι, υπήρχε. Ναι, υπήρχε. Τώρα τι γίνεται. Υπήρχε επιρροή. Ναι. Γιατί να υπήρχε. Ναι, υπήρχε. Αποδείχθηκε από πουθενά. Ναι, υπήρχε τότε. Αποδείχθηκε από πουθενά. Ναι. Η πιο χοντρή επιρροή. Η πιο χοντρή. Εσύ το λες εσύ. Για τον Τόργκελε υπήρχε. Δεν, τώρα εσύ το λες εσύ. Δεν αποδεικνύεται από πουθενά. Υπήρχε τότε. Στο λέω εγώ. Στο λέω. Ναι, μα δεν αποδεικνύεται. Ούτε τότε αποδεικνύεται. Ούτε τώρα αποδεικνύεται. Τι άλλη απόδειξη.
Ό,τι κάνει, αερίζει το χοντρό κάτω. Έχεις ανοίξει, έχεις ανοίξει την εκπομπή και υπάρχουν άλλοι τέσσερις από πίσω, βάλε τον επίλογο. Βύχει ο χοντρός, αερίζεται ο χοντρός από πίσω τους για να τους σκείτε. Δύσκολα. Και άλλη απόδειξη. Έφυγε, ότι είσαι, για να πάμε ότι στον επόμενο. Δεν είσαι καλό παιδί. Είσαι Φιλιππινέζες του. Δεν είσαι καλό παιδί και κόβεσαι τώρα. Όταν θα χρησιμοποιήσεις τους χαρακτηρισμούς θα κόβεσαι. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι, ένας νορμάλ παοκτσής. Να κάνουμε κουβέντα. Άντε, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι σε αντίθεση. Α, όχι, ο Γιώργος. Έλα, ρε Γιώργος, εσύ. Σε αντίθεση. Με έβρισε, με είπε. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν σε κατάλαβα στα αρχή, Γιώργος. Συγγνώμη. Σε αντίθεση με τις κακές γλώσσες, ρε παιδί μου, τις πιάτσες που λένε ότι αύριο, ας πούμε, ο Βόλος θα ανοίξει τα πόδια του, εγώ πιστεύω ότι το μάτς θα είναι τίμιο. Θα είναι στα ίσια, ρε παιδί μου. Απλά ο ισχυρός άνδρας του Βόλου έχω μάθει, ρε παιδί μου, ο δήμαρχος Βόλου. Ναι. Αν κατά λάθος, ρε παιδί μου, κάνει το λάθος, ας πούμε, να προηγηθεί ο Βόλος. Ναι, ναι. Όπως θα έμεισε, ας πούμε, Θωμάς Μπουλινός, θα πάρει την ομάδα, λέει, και θα αποχωρήσει. Εις ένδειξη διαμαρτυρίας, ας πούμε, για τη σφαγή του Βόλου από τον Άρη στο προηγούμενο παιχνίδι από το Βάτσιο. Ούτως ώστε, ρε παιδί μου, να μηδενιστεί ο Βόλος και να πάρει τους βαθμούς η αντίπαλη ομάδα. Πέχτηκε το σπίτι στο διπλό αύριο. Αν προηγηθεί κατά λάθος ο Βόλος, ο δήμαρχος Βόλου θα πάρει την ομάδα και θα φύγει, να το ξέρεις, ας πούμε. Γιατί το μάτς είναι στα ίσια, ας πούμε. Κατάλαβες, είναι τίμιο μάτς. Κατά τα άλλα, να πούμε, έχω μια πρόταση, ρε παιδί μου, να δουλέψω σερβιτόρος κάπου σε ένα μαγαζί, γιατί ήμουν άνεργος τώρα τελευταία και μου είπαν ότι τα tips θα είναι τόσο καλά που μπορεί, ας πούμε, να βρεθώ με κανένα αθλητικό κέντρο, ας πούμε, να αγοράσω κανένα ξενοδοχείο, κανένα αθλητικό κέντρο. Ναι. Και να πάρω καμία ομάδα να πούμε, κατάλαβες. Δεν μας είπε ο φίλος ο προηγούμενος τι έγινε με την Ξάνθη να πούμε. Την χρησιμοποιήσαμε και μετά την πετάξαμε σαν στημένη λεμονόκουπα στη Β' Εθνική με να πούμε. Ξάνθη περιμένουμε να επανεξετάσει την υπόθεση Επιτροπή Εφέσεων. Ναι, όσο για τον Ολυμπιακό να πω κάτι. Κανονικά θα έπρεπε οι παοξίδες να πανηγυρίσουν διότι με την αθώωση ας πούμε του Ολυμπιακού βγήκε από τη δύσκολη θέση ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κούλης ο Μασκούλης. Ο Κούλης ο Μασκούλης, ο οποίος θα δικαζόταν, ας πούμε, αν τιμωρούνταν ο Ολυμπιακός, να αποσύρει την νομοθετική ρύθμιση, την νομοθετικού περιεχομένου, τη ρύθμιση αυτή που έκανε ότι η πολιτιοκτησία τιμωρείται με υποβασμό και μαζί με τον Ολυμπιακό θα υποβαζόταν και ο Πάο. Δεν είναι πολιτιοκτησία η υπόθεση. Για να μην κοπεί, ας πούμε, η Ελλάδα στα δύο. Μπερδεύεσαι λίγο, ήταν γεστημένα παιχνίδια. Ο Κούλης ο Μασκούλης ήταν για στημένα παιχνίδια, δεν ήταν για πολιτοκτησία, μπερδεύεσαι. Έξαλλος Μασκούλης. Για να μην κοπεί η Ελλάδα στα δύο, για να μην κοπεί η Ελλάδα στα δύο από τεράστιο λαό, ας πούμε, του συμπολίτη, γελάνε και τα τσιμέντα, ας πούμε. Βάλε τον επίλογο, φοβήθηκε. Γιώργο, επειδή είναι πολύ, δώσε σκορ. Για γελάει ο κόσμος, ρε φίλε. Για να πάμε και σε γελάει ο κόσμος μαζί του. Γιώργο, λοιπόν, βάλτε και κάνα βότο και καμιά βότα, να πούμε. Γιώργο, δώσε σκορ για τα δύο παιχνίδια των ομάδων της πόλης, γιατί έχουμε άλλους πέντε περιμένουν. Ωραία, ο Άρης θα κερδίσει για πλάκα και ο Βόλος. Δώσε ένα σκορ, ρε. Άρης Γιάννενα 3-0 και Βόλος Πάοκ διακοπή γιατί θα πάρει την ομάδα Δήμαρχος Βόλου και θα την αποσύρει όπως ο Βουλινός, ας πούμε. Έφυγες, φιλιά. Απόσυρση. Έγινε, να είσαι καλά, λοιπόν, φιλιά. Λοιπόν, παιδιά, επειδή είστε πολύ, γίνεται χαμός. Όσο πιο σύντομα μπορεί ο καθένας, δεν βλέπω, έχει τρελαθεί το τηλεφωνικό κέντρο πραγματικά και μαζί και τα σκοράκια τα δικά σας για να κυλήσει εκπομπή στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Χαίρετε. Έλα Γιώργο μου, έλα. Έλα, έχω και τα νέα. Είστε έτοιμοι να τα ακούσετε τα νέα. Έλα, βγήκε το αποτέλεσμα, εντάξει. Πήραμε τα αποτελέσματα, μια χαρά είμαι. Καθαρός ο Γιώργος. Πολύ ωραία. COVID free, ναι, έρχομαι COVID. Τσικ, μικ, τσικ, πικ, τσικ, τι έγινε, αμόκα έπαθες ρε. Τι έπαθες, πάει κάτω κοροναϊού και εσύ να σε φτιάξεις ψυχολογία να... Κάνετε κάτω του κοροναϊού, έτσι. Κάνε κάτω του κοροναϊού. Πολύ, πολύ εκνευρισμένο. Εσύ, αυτό το τσίκα έχει πάθει αμόκ το τελευταίο διάστημα. Πολύ επιθετικό είναι. Πολύ δηλαδή παλιά είχε χιούμορ, μα έλεγε τραγούδια του Ολυμπιακού, τα αυτά, κάναμε σε τζελέ. Τώρα έχει γίνει πολύ επιθετικό, ρε. Πολύ κακή αυγάτη. Βγήκε και τον Μπαρούτια σε ο πρώτο, ρε, γι' αυτό. Κατάλαβε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Πολύ κακή, ρε. Τέλο πάντων. Πάμε. Τι είναι αυτό, τι δεν κάνουμε το κακίσουμε τώρα. Α να λέει τα. Πάμε. Λοιπόν, σκορ θέλετε για αύριο, ε? Για αύριο και για την Κυριακή, ναι. Όλοι θα λένε για Άρη και ΠΑΟΚ, για ΠΑΟΚ και Άρη. Άρη και ΠΑΟΚ. Βόλος ΠΑΟΚ, το κλασικό 0-2. Ναι. Και Άρης Γιάννενα, ναι. Το κλασικό 3-1. 3-1, ε? Ναι. Πιο χαμηλό το βλέπω εγώ. Οκ, θα δούμε. Πιο χαμηλό. Έλα μωρέ και εσύ τώρα το πει. Ένα 0-2-0. Τα Γιάννενα θα έρθουν να κάνουν, ας πούμε...
μία πρόβα έτσι, να δοκιμάσουν σχήματα, να δουν ας πούμε πώς το ένα, πώς το άλλο. Το βλέπω, δηλαδή ξέρεις κάποια έργα, τα βλέπεις δεζαβού από πριν. Θα βγει ο προπονητής μετά, εντάξει, δεν ήμασταν έτοιμοι ακόμα, δοκιμάσαμε τα σχήματά μας, είμαι ικανοποιημένος από μερικούς παίκτες από την προσπάθειά τους. Δεν μπαίνω σε διαδικασία να κρίνω το παιχνίδι. Ο Άρης ήταν πιο έτοιμος από εμάς. Ναι. Είχε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια. Καλά, δεν τα βλέπεις από τώρα. Εσύ είσαι έμπειρος δημοσιογράφος. Εγώ από τώρα ακούω τις δηλώσεις αυτές. Πλέον έχουμε μάθει. Κάποια πράγματα είναι τόσο αυτοματοποιημένα που τα βλέπεις από πριν. Ναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένεις να. Δηλαδή είναι τόσο εμφανές το τι θα γίνει. Ειδικά, κοίταξε. Έχουμε ακόμα δρόμο. Εντάξει, θα δούμε πολλά περισσότερα συνέχεια. Όλο πάω το παιχνίδι. Ναι. Μπορεί κάτι να αλλάξει. Δεν λέμε γιατί είναι και οι δύο ομάδες έχουν παίξει. Αλλά το Άρης Γιάννενα είναι ξεκάθαρο το ζητάσιμο. Δεν υπάρχει δηλαδή φόβος για τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι να το δεις. Εγώ αυτή η σειρά. Έλα, ναι, μην είσαι το παιδί τώρα, πάθατε τη ζημιά από την κόλλο, πώς τη λένε εκείνη τέτοια να μην όχι, δεν είμαι το παδί. Όχι, δεν τρέμει το φιλοκάρδι μου. Είμαι ρεαλιστής γιατί ξέρω ότι η ομάδα μου είναι ικανή για το καλύτερο, αλλά ώρες-ώρες είναι ικανή για το χειρότερο, φίλε. Μα εδώ δεν ισχύει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει με τα Γιάννενα αυτό. Πιστεύω θα κερδίσει με 1-2-0. Με τα Γιάννενα να έρθει. Κοίταξε, να έρθει με καμιά Λαμία ή κανένα πανετολικό στην έδρα σου. Να σου λέγανε. Τώρα με τον Γιάννενο και τον Απόλλωνα, οι οποίοι δεν έχουν παίξει ούτε ένα μισό φιλικό να τους δεις, δεν τους έχει δει ούτε το φως του ήλιου. Ούτε το φως του ήλιου, ναι. Τι να πούν να παίξουν τώρα αυτοί, ρε, είπε. Δεν υπάρχει. Έλα, σπαν. Έγινε και Γιώργο. Θα μια τον γκολ, να σου πω αυτό. Ποιο? Το λεπτό. Το γκολ που θα βάλουν, που σου είπα το 3-1, ναι, θα είναι μια ατομική ενέργεια από κανένα παιχταρά που βρήκανε στα ασύτητα. Ναι. Θα κάνει καμία εκεί, θα περάσει εκεί τους αμυντικούς σας αυτά, να έχετε και να γκρινιάζετε και εσείς λίγο, γιατί χωρίς γκρινιά εσείς δεν μπορείτε. Λοιπόν, θα βάλει ένα γκολ το πάνω, αυτό θα είναι το 3-1. Εμείς 0-2 καθαρά, Πελκίνιο μπορεί ένας, να κερδίσουμε και κανένα πέναλτι, δεν ξέρω, κάτι μου λέει θα κερδίσουμε και πέναλτι. Ναι. Και ο Τσόλακ θα βάλει το άλλο. Και αυτός μπορεί, ναι. Και αυτός μπορεί, ναι. Και ο Βαγγέ έγινε Γιώργο. Όχι, ένας λόγκερ. Όχι, καλά. Φιλιά. Έγινε, τα λέμε από Ελλάδα με το καλό. Άντε, σε περιμένουμε. Έγινε, φιλιά. Στον επόμενο φίλο καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δημήτρης Δημόπουλος, Αργενός. Γεια σου, Δημήτρη. Στα γρήγορα θα τα πω. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ακούσει ότι κατηγορεί το Άρης τίποτα στα δικαστικά. Σωστά. Ούτε εγώ άκουσα κάτι, φίλε. Εκτιμήσεις της συγκεκριμένης κυρίας. Εκτιμήσεις. Ναι. Υπάρχει κάτι για... Όχι, ρε, δεν υπήρχε τίποτα. Κάτι ουσιαστικό, όχι. Το Άρης. Όχι. Για τον Ολυμπιακό, ξέρω. Ναι, για τον Ολυμπιακό ήταν κυρίως το θέμα. Α, μπράβο. Ναι. Αθωώθηκε κιόλας. Και αθωώθηκε κιόλας. Άρα λοιπόν οι φίλοι και ο του καθεξής μην με μπερδεύουν εμένα τον Αργιανό που είμαι 50 χρονών να πούμε και πάθω καμία καρδιά. Όχι, σε τον Ολυμπιακό. Έτσι. Ξεκομμένο αυτό. Ναι. Καθαρά και εξάστερα. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την ομάδα μου, την πολύ αγαπημένη μου ομάδα, των Αριανών. Ναι. Των Αριανών. Ναι. Δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται, αλλά δεν μπορώ να κάνω και τίποτα. Σε ποιο, γιατί σε τι άλλος αναφέρεσαι. Έχει το μαχαίρι, άλλος έχει το καρπούζι, μάλλον ο ίδιος θα έχει και τα δύο. Ο Θόδωρος Καρυπίδης, ναι. Οκ. Okay. Ναι. Εκεί σταματάμε. Ωραία. Σκοράκια. Ματάκι, ναι, χορταράκι. Ματάκι, χορταράκι. Απλά θέλω να δώσω, ναι, ως παλιός Αριανός, ναι, να δώσω τα μπράβο μου και τα συγχαρητήριά μου και στον Άγγελο Χαριστέα. Ναι. Τον σέβομαι πάρα πολύ. Εννοείται. Ως άνθρωπο και ως αθλητή. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει προσφέρει. Και στον Τόλι τον Τερζή. Εννοείται. Προσέφεραν και οι δύο, αλήθεια είναι αυτή. Και σταματάω εδώ. Έγινε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Όσο περίμενα, θα βγει, εντάξει, πήγε καλά. Ναι. 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 Α, εγώ είμαι έτσι. Εσύ είστε, βεβαίως. Καλησπέρα. Γεια σας. Ένα λεπτό θα κάνω ακριβώς. Ωραία. Κρίστε με το ρολόι. Οπότε να καταργήσουμε όλους τους νόμους στην Ελλάδα. Ναι. Όποιος εισηγητής, τώρα που βρέθηκε εισαγγελέας, εισηγητής, τέλος πάντων εισαγγελέας, εγώ, οποιοσδήποτε εισηγητής εισαγγελέας πει την άποψή του είναι δεδικασμένο. Δηλαδή, ναι, θα βγει ο εισαγγελέας, θα βγει 20 χρόνια τελειώσει, δεν υπάρχει. Να τα καταργήσουμε τα δικαστήρια. Δεν λέμε αυτό. Και προσέξτε τώρα. Εδώ τώρα έχω μπερδευτεί εγώ. Ναι.
Το ΚΑΣ βγάζει άλλη απόφαση για το ΠΑΟ, όποτε βγάζει για το ΠΑΟ καμιά που δεν είναι απόφαση, γυρνάει την υπόθεση ξανά πίσω να δικαστεί πάλι από δικαστή. Δεν είναι απόφαση δηλαδή αθωτική, αλλά πανηγυρίζουμε. Έτσι δεν πανηγυρίζουν όλοι με το ΚΑΣ. Μην επιστρέφετε, ρε παιδιά, πάλι στα ίδια. Αφήστε τα αυτά. Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν επιστρέφω στα ίδια. Θα σας εξηγήσω γιατί. Δεν ξέρετε απόφαση. Αθωτική απόφαση υπάρχει του ΚΑΣ, ναι, της Πειθαρχικής Επιτροπής της UEFA. Τι λέει? Πολύ απλά. Για ένα υπεύθυνο διοικητικό οργανισμό του ποδοσφαίρου είναι προφανές ότι οι πειθαρχικοί του φορείς δεν μπορεί να βασιστούν, ακούστε, σε τέτοια στοιχεία. Δηλαδή, σε μια επαγγελματική απόψη ενός εισαγγελέα, δηλαδή πήγε ο Παναθηναϊκός, έκανε κατηγορία εναντίον του Ολυμπιακού, τότε για τα στημένα, και τι βγάζει απόφαση του ΚΑΣ για εισαγγελέα? Ακούστε εδώ, για Έλληνα εισαγγελέα που λένε, ναι, να πούμε τους εισαγγελείς. Ναι. Δηλαδή σε μια επαγγελματική απόψη ενός εισαγγελέα για την απόδοση, ενός γιατητή ώστε να εφαρμοστεί το άρθρο του USL. Τελειώνει το λεπτός. Δηλαδή ξέρετε γιατί πήγανε. Βάλτε τον επίλογο. Με μια κασέτα στο χέρι. Ναι. Και με την απόφαση ενός εισαγγελέα, όπως είναι τώρα η συγκεκριμένη εισηγήτρια, και λέγανε δέστε την κασέτα. Mm-hmm. Εδώ ο τερματοφύλακας δεν αποκλούει καλά την μπάλα. Δηλαδή με μια κασέτα στο χέρι, με έναν αγώνα και ένα κασκόλ και μια φωτογραφία. Ολυμπιακός, με απόφαση μιας εισαγγελέως. Και πέσαν ξέρει κάτω του ΚΑΣ και της UEFA. Δηλαδή το ΚΑΣ τι είναι, η UEFA μάφια? Βάλε τον επίλογο. Όταν είναι για μας δεν είναι, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί εγώ. Βάλε τον επίλογο. Δεν καμιά απόφαση. Έγινε. Δηλαδή με έναν εισαγγελέα να κατηγορήσουμε την. Αλλά με 500 αθωτικές αποφάσεις από ανώτερα. Ανώτατα υπεργαλαξιακά δικαστήρια δεν τρέχει. Να σε καλά, για να πάμε και στους επόμενους. Παιδιά, λίγο σύντομα όσο μπορείτε, γιατί είναι γεμάτο τηλεφωνικό κέντρο. Καλησπέρα, ναι. Αν μπορούσαμε τώρα, θα μπορούσαμε να το σκρατσάρουμε. Χαίρετε. Να κολλάει το συντήριο, παιδί μου, να πούμε το σκρατσάρουμε. Κλείνει ο ένας, βγαίνει. Γεια σας, κύριε. Ναι. Χαίρετε, με ακούτε λοιπόν. Καμπάνε. Πολύ καλά. Για το. Επειδή ο πρώτος μπαρούτιαζε πολλούς, όχι μόνο το Γιώργο. Ναι. Λοιπόν. Και μίλησα με άναρθρες κραυγές και με στραβοστομίες. Αυτό κάνει πάντα. Ναι, εντάξει, είναι okay. Ναι, λοιπόν, ναι. Δεν μου λέτε, αυτή η εισήγηση της κυρίας Σπανού, ναι, για ποια περίοδο, σε ποια περίοδο που ήταν μέσα όντως στην εισήγηση της ομάδα επιρροής ο Άρης και τέτοια, επιρροής λέει, okay. Για ποια περίοδο ήταν, Νίκο, θυμάσαι? Για πότε μίλησε? Ήταν νομίζω... Για ποια περίοδο? Για ποια ήταν, ρε, μου έχει κολλήσει τώρα το μυαλό. Από το 2012, νομίζω, μέσα στο 2015. Τότε που... Α, μπράβο, ναι, τότε που πέσαμε κιόλας, λοιπόν, και ήμασταν και ομάδα επιρροής, ναι. Α, μπράβο, ναι, για ναι, ναι, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Εκείνη, την τελευταία χρονιά εκείνη, ήταν που ο Άρης, που τότε ήταν επιρροής Ολυμπιακού, ναι, έστειλε τον Καλαϊτίδη και κατέφυσε εναντίον του Ολυμπιακού. Ναι, και ναι, δεν, ναι, παίξαμε τον παράκτη. Ναι, ναι, ναι. Επειδή ήμασταν ομάδα επιρροής, γι' αυτό. Για πόσο σοβαρό δεν μιλάμε. Okay. Και γι' αυτό δεν ανεβήκαμε εκείνη τη χρονιά, έτσι. Να τα λέμε και αυτά λίγο. Δεν ανεβήκαμε, όπως είχε ανέβει την προηγούμενη χρονιά η Ζάκη, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και δεν έγινε και παράκτη και τέτοια. Ναι. Λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνουμε για τι σοβαρότητα μιλάμε. Από την άλλη, το γεγονός ότι υπάρχουν καλές σχέσεις είναι κάτι αδιαφεσβήτητο μεταξύ Άρη και Ολυμπιακού. Αλλά το γύρισα λίγο αλλιώς τώρα. Εννοείται δεν είναι κακό. Εννοείται δεν είναι κακό. Γιατί να έχω καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να το γυρίσω όμως λίγο αλλιώς. Ναι. Επειδή μίλησε για τέτοιο ότι όταν κάνει ο Μαρινάκης, εσείς από πίσω. Επί Μπατατούδη, επί Ζαγοράκη, ο ΠΑΟΚ, ποιον ήταν από πίσω? Ποιος ψήφιζε πάντα ότι ψήφιζε ο Ολυμπιακός? Ο ΠΑΟΚ. Επί 10 χρόνια ήταν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του πρώτου, το τσατσάκι του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τα λεγόμενά του. Ναι. Στη συνέχεια ήρθε ο Σαββίδης, σηκώσαμε ψηλά τον Αμανέ, έκανε η μίγα κόλλο και έχεσε τον κόσμο όλο, ας πούμε. Μιλάτε έτσι, ρε, πιο τέτοιο. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Ωραία. Λοιπόν, αφήσαμε τον Ολυμπιακό στην άκρη, ναι, τα φτιάξαμε με τον Αλαφούζο. Πηγαίναμε στους τελικούς μαζί, δίπλα-δίπλα με τον Αλαφούζο. Μετά μαλώσαμε τον Αλαφούζο, τα φτιάξαμε με τον Μελισανίδη. Μετά ξαναμαλώσαμε με τον Μελισανίδη γιατί μας πήρε το πρωτάθλημα όπως μας το πήρε και τα ξαναφτιάξαμε με τον Αλαφούζο. Ναι. Και τώρα τα ξαναφτιάξαμε και οι τρεις μαζί. Τώρα ρε παιδιά, μιλάνε αυτοί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Όχι να μιλάνε κι αυτοί, έχουν το θράσος και μιλάνε. Να σε καλά, για να πάμε όχι και να μιλάνε και να έχουν το θράσος να μιλάνε αυτοί. Έλεος. Έγινε. Να πω και ένα σκορ. Πες ένα σκορ, πες το. 0-2-2-0. Έγινε. Για να πούμε ότι πήρε για τα σκορ. Ωραία. Άδια. Έγινε, φιλιά, να σε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Πώς γίνεται? Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτό τον ακροατή να βγάζεται κάθε απόγευμα. Πραγματικά, φίλε, δηλαδή τελειώσαμε. Τη ζούγκλα και το πέναλτι μαζί στην πραγματικότητα. Δεν περάσετε. Ναι. Και στο μεταξύ, λοιπόν, τα είπε όλα προηγούμενα, με κάλυψε πλήρως. Ναι. Εκτός από ένα κομμάτι που συμφωνούσε και ο δίπλα σου. Ναι. Δικαστικά, ναι, μία υπόθεση μόνο έχει αποδεχτεί και κατηγορούμενη στη φυλακή. Ναι. Αυτή είναι μία επίθεση που είχε γίνει στον κύριο πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ. Η οποία αποδεδειγμένα με κάποια τιμολόγια μιας εταιρείας είχαν πληρωθεί. Αυτή είναι στη φυλακή. Ναι. Με τα τιμολόγια πληρωμένα από μια εταιρεία. Φυσικά στην πόλη υπάρχει ομερτά, έτσι δεν το συζητάμε, δεν, ναι, έχει ακουστεί τίποτα. Ναι. Αυτοί έχουν μπει φυλακή. Αυτοί εκτός από κατηγορούμενοι λοιπόν ήταν
και ένοχοι. Όλα τα υπόλοιπα, όπως είπε και ο προηγούμενος, είναι εικασίες στον οποιοδήποτε. Σωστό. Αυτή είναι αποδεδειγμένα. Και αν είσαι εταιρείας, αν θέλετε πείτε το, αν θέλετε όχι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας τι κάνετε κύριε, καλά είστε. Περίμενε, Αντώνη, περίμενε ένα λεπτάκι. Είστε τρεις, μην καλείτε άλλο γιατί έχουμε και το διάλειμμα. Πάμε, Αντώνη. Να κάνω μια ερώτηση εξ αρχής. Ο αυτός που πήρε πρώτο τηλέφωνο ήταν ο Τόργελε, γιατί το έκλεισε. Ναι, ο Τόργελε ήταν. Ο Τόργελε, ο πολιτής μόλις της Θεσσαλονίκης, ναι, εντάξει. Ναι. Άκου λοιπόν, Τόργελε, για να ξέρεις. Ναι. Ο Άρης είναι στο μπλοκ του Ολυμπιακού γιατί θέλει την κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου από τη βρωμιά του Παναθηναϊκού, της ΑΚ και του Σαββίδη. Το κατάλαβες. Γι' αυτό προσπαθούμε όσο μπορούμε να εξηγιάνουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο όπως βρασείτε και εσείς να το κάνετε που δεν τα καταφέρατε. Ρε τι ζούμε. Και αν μου πεις... Ναι. Ωραία, ωραία, ωραία ξεκίνησα. Καλά πας, συνέχισε. Και αν μου πεις... Δεν μπορώ, ωραία. Εσένα να βγάλω πρώτα. Ναι, ναι, πραγματικά. Ο φίλος ο Νίκος, συγγνώμη, σε διακόπτω, Αντώνη, μήνυμα. Νίκο, λέει, βγάλε τον κλεωμένη, ανέβει λίγο ψυχολογία μου. Κλεωμένη, πάρε! Πάμε, Αντώνη. Ναι, λοιπόν, άσε, το συνεχίζω. Ναι. Λοιπόν, τα σκορ για μένα τα είναι... σκοράκια, ναι, ναι. Ναι, είναι 1-0-0-1. Νίκες για τους δύο λοιπόν, μάλιστα. Όχι. Τι? 0-1-1-0. Να δεις Σάββατο Κυριακή. Ναι, 0-1-0. Α, και θα ήθελα να μπερδευτούν, ε. Έτσι. Ωραίο θα ήταν. Ωραίο θα ήταν, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Θα ήταν ευχής έργο, θα ήταν. Ναι. Κοίταξε, το πρόβλημα που μπορείς να δεις στο ΠΑΟΚ, ναι. είναι τεράστιο το πρόβλημα που δεν το ΠΑΟΚ, είναι το πατατοχώρι. Το χωράφι, ρε παιδάκι μου. Κακός αγωνιστικός χώρος. Δεν είναι κακός αγωνιστικός χώρος. Καλώς είναι. Καλώς είναι. Χωράφι λίγο ακόμα. Τι χωράφι. Ρε, σοπαδες αλεκό μου την Κυριακή. Είναι χωράφι. Πραγματικά είναι χωράφι. Πιστεύω ότι αφού την Κυριακή που παίξαμε, εκτός από το τραυματισμό του Σάκης, ο οποίος δεν οφείλεται στο γήπεδο, βγήκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι 25 πόσοι παίξαν, βγήκαν αλόβητοι. Ναι. Ήταν θαύμα, φίλε μου. Μάλιστα. Τι εγώ μάλιστα. Θυμάμαι κάποτε από τον Ολυμπιακό που είχε πει για το χορτάρι να το κουρέψουνε. Αυτό ρε δεν θέλει κούρεμα. Κουρέψτε το χορτάρι. Να έχεις λεμονής. Τα έχεις λεμονής. Σερτάκης. Ναι, τεράστιος, ναι, τεράστιος, τάκι λεμονής. Σερτάκης. Ναι, ο Τακίνιο. Ναι, καλώς ήρθες, τάκι λεμονή. Καλώς από το κύριο. Γεια σου, Αντωνάρα, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα, ρε Νεκτάρι, έλα. Ρίξε τους τόνους. Όλοι γελάμε καταρχήν με τα μέτρα. Έτσι, μ' αρέσει. Τα μαγαζιά θα ανοίγουν από τις 5 το πρωί. Δηλαδή, αυτό ρε παιδιά, τι να πω. Δεν είμαστε μέσα εμείς αυτό, Όχι νομό Θεσσαλονίκης, μην μπερδεύεστε. Ορίστε παντού. Όχι, αφού έλπα σε συγκεκριμένα μέρη θα γίνεται αυτό. Δηλαδή, το 12 με 7 που ισχύει τα κλειστά μαγαζιά, τώρα γίνεται 12-5. Και εγώ ρωτάω κάτι. Οι περισσότεροι μαγαζάτορες, το 95% από το 5-7 τι κερδίζουν, ένα ή δύο φραπέδες. Κατά μέσο όρο μιλάω τώρα, εντάξει. Γιατί μιλάμε για μαγαζιά εστίασης και τα λοιπά, τα οποία μαγαζιά εστίασης πιο δουλεύει take away στο διάστημα 5-7. Ελάχιστα. Τελειώνουμε αυτό το θέμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, πάμε και βλέπουμε τα δύο μάτς. Ακόμα δεν έχει γίνει η κλήρωση επόμενης αγωνιστικής. Το Σαββάτο βλέπω 0-2 και την Κυριακή είναι ένα πολύ πονηρό παιχνίδι. Θα κερδίσει ο Άρης. Λέω σκορ 2-0 γιατί κανείς δεν ξέρει τον Μπας Γιάννηνα. Σωστό. Όσο για το γήπεδο, παιδιά, και το Χαριλάου δεν ήταν καλό με την κόλου Σκουμαλίκα. Όχι, δεν είναι. Η οποία φάνηκε και χθες ότι πίεσε τη Ριέκα και έχασε την παράταση. Στην παράταση, ναι. Στο Χαριλάου θα γίνουν εργασίες σε διακοπή για να βελτιωθεί ο πλωτέκτης. Έχω να πω ότι χθες έχουμε ένα στατιστικό στοιχείο για τη μεγαλύτερη νίκη σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ομάδας από τα νησιά Φερόες που κέρδισε 6-1. Ναι. Και για πρώτη φορά έχουμε ταυτοχρόνως στα play-off του Europa League ομάδα από τα νησιά Φερόες, την Εσθονία και την Αλβανία. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σου, Νεκτάρι. Και 5 η ώρα από το sportshero.gr ο αγώνας κυπέλου Ιωνικός Άρης. Ιωνικός Άρης. Θα πέσει το streaming. Να είσαι καλά, Νεκτάρι. Πάμε στον πρώτο τελευταίο πριν το διάλειμμα. Καλησπέρα. Πού το βλέπω. Θα σου πω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είστε καλά. Καλά λέμε. Καλά είμαστε. Υγεία έχουμε. Μπράβο. Βασικό. Θέλω λοιπόν να πω για τον πρώτο που πήρε. Ναι, όλοι για τον πρώτο θέλετε να πείτε. Ναι, γιατί είναι αριστικός. Ναι. Και δυστυχώς είναι και... δεν θυμάται ορισμένα πράγματα. Ναι. Μπορεί να μας πει γιατί έλεγε για κάτι παίκτες του Ολυμπιακού. Ναι. Για το Φασίδη της Ξάνθης.
ο οποίος ήταν τραυματίας 2 χρόνια και πήγε ο ΠΑΟΚ και έδωσε 500 χιλιάρικα και τον πήρε και δεν ανακοίνωσε τη μεταγραφή. Δεν είναι το τραυματίας, κύριε, απλά δεν έπαιζε. Ναι, και τον άφησε δανεικό στην Ξάνθη. Επένδυση για το μέλλον. 500 χιλιάρικα πλήρωσε για να το πάρει. Ναι. Μήπως μπορεί να μας πει πέρυσι ή προπέρυσι στο πρωτάθλημα του Όφιου δανεικός που έκανε το πέναλτι στην Τούμπα και του Βόλου ο δανεικός που δεν παίρνει δανεικούς ο Όφι, κύριε. Κάτσε, μη χόγευες δεν είχε. Ορίστε. Σωστά. Τι είπατε. Συνεχίστε. Σωστά. Είναι αυτό που θέλετε. Σωστά. Το έκοψε από πέρσι, sorry. Συνεχίστε, κυρία μου, συνεχίστε. Α, μπράβο. Ναι. Μπορεί να μας πει για του Βόλου το δανεικό που έκανε το πέναλτι στην Τούμπα. Μπορεί να μας πει ο κύριος γιατί παίζει στο Champions League, γιατί ο ΠΑΟΚ στήθηκε στα 4 με τα αδελφία και επειδή το ευχαριστήθηκε ο Μελισσανίδης. Δεν θέλω να χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις. Όταν χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις, Αργιανή, Παοξίδης, Ηρακλήδης, θα κόβεστε. Θέλω εδώ πέρα, εντάξει, επειδή η εκπομπή αυτή είναι σαν το ζαμπούνι ένα πράγμα, το σαβουάρ βίβλου του ραδιοφώνου, θέλω να είστε λίγο προσεκτικοί. Στον τελευταίο πριν το διάλειμμα, ναι. Νικό. Ορίστε, ποιος από τους δύο. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, από Αμερική παίρνω Φιλαδέλφια, έχουμε ξαναμιλήσει. Έλα, άκουσα γρήγορα τώρα. Ναι, πες το. Λοιπόν, επειδή έχω ανακτήσει, δεν θα μιλήσω ούτε για Άρη σήμερα, ούτε για τίποτα. Ναι. Παίρνω συνέχεια τηλέφωνο στην εκπομπή, μιλάω για μπάλα και για την ομάδα μου. Ναι. Αλλά επειδή χθες βγήκε ένας τύπος απίθανος, δεν πρόλαβα να πάρω στον αγώνα. Αυτός ο Χάρι Πάτσι του ποδοσφαίρου από τη Γερμανία, ένας Χριστός. Ναι. Λοιπόν, που τελευταία θεάτησε τον Όλυμπο με 1000 κρικρί και δεν γυρίσανε πίσω ούτε τα σκυλιά. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Ναι. Προβλέπω διπλό σαλέα Κυριακή και μισοβδόματα και θα το βάλω το τραγούδι όταν κοιτώ τον κόσμο από ψηλά, του Χατζή. Καλά ρε, είναι δυνατόν να παίρνουμε και να μην μιλάει για την ομάδα που ασχολούνται με τον Άρη. Μια ομάδα, μια πόλη και τα αφεντικά της πόλης. Αφού ο Ολυμπιακός είναι ο αντιπαλός του, γι' αυτό. Έλα. Θα θυμηθούν πότε με κερδίσαν τελευταία και μετά θα τα ξανασυζητήσουμε. Τα φιλιά μας στη Φιλαδέλφια, να είσαι καλά. Έτσι και καλή επιτυχία στην ιστορική ομάδα της Ρωσίας με σωρώματα. Έγινε. Φιλιά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ρε τι γίνεται. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Θα αποχωρήσω, κύριε Θεμαϊκή. Ρε τι ζούμε. Λοιπόν, η Χάνθ μαζί μας, η οποία ξεκινάει τηρώντας όλες τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, με περισσότερα από 85 τμήματα παιδιών και ενηλίκων στο κέντρο της πόλης και στα παρακτήματα σε Καλαμαριά και Ασβεστοχώρη, το οποίο έχει αναδείξει Νίκο Μοσχοβίτη, μπασκετικά εννοείται αυτό. Στη Χάνθ Γυμνάσια εκπαιδεύει το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα. Τηλέφωνο 2316-00000 και ymca.gr για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα προγράμματα της Χάνθ. Θα πάμε στο διάλειμμα αυτή τη στιγμή, τον 7, και θα επιστρέψουμε σε λίγο με το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τι θες να πω, πες. Η καφενεία που είσαι. Πες, τι θες να πω. Μπορείς να σηκωθείς. Θες να πω ότι. Ωραία. Πάτα F5 και εσύ να δει, διαβάζει το στόπερ. Εντάξει, άντε. Έκλεισε. Ωραία. Ο στόπερ. Και επίσης λέω στο ακροατήριο το αποκλειστικό αυτή τη στιγμή. Ότι. Ο Ματέο. Ναι. Σε ποιο νόμο. Θα μένει. Σε ποιο νόμο. 751. Μα τότε την άλλη εβδομάδα. Νόμος είναι το δίκιο του εργατή. Νόμος είναι το δίκιο του εργατή. Λοιπόν, 2, 3, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Τι σε λένε στο Ματέο. Γλιτώνεις, γιατί με παίρνει η γυναίκα μου τηλέφωνο. Για ποιο πράγμα. Στα έμενα. Τι, ωραία. Το ψάχνει. Γιατί με ψάχνει για αυτή. Πού είμαι από τις 2.30. Αγνοείται. 2.30 και εγώ περιμένω. Τρομερά πράγματα. Ναι. Πάμε στον επόμενο, ναι. Έλα, γεια σας, παιδιά. Καλώς τον, έλα. Έλα, εσύ σε φωνή λογικής και σοβαρή, ναι. Χωρίς να ανεβάζεις τόνους, εντάξει. Τέλος πάντων, από τώρα με τον Ματέο, ρε παιδιά, ήταν μια να έρθει, μια να μην έρθει. Έλεγαν οι Παοξίδες θα έρθει, έλεγαν οι Αργιανοί. Είδατε που δεν έρθει, δεν μας είναι ο Ολυμπιακός και πάει λέγοντας. Τώρα δεν μας πέφτει λόγος, παιχτάς είναι καλά. Δεν είναι δικό, θα πότε θα έρθει τώρα, πρέπει πλάκα. Πότε θα έρθει, καλά λίγο φίλε. Εμένα οι δικές μου πληροφορίες λένε την άλλη εβδομάδα θα έρθει. Έχεις μετά διακοπή δηλαδή.
Δεν ξέρω αν θα προλάβει το Παναθηναϊκό okay, τώρα, okay. Αλλά θα δούμε. Για πες, φίλε μου. Συγχωρήσα παραπέρα αυτά που άκουγα. Όχι αμαρθώντας όλα μέσω Ολυμπιακού. Είδατε, λέει, δεν έρχεται μέσω Ολυμπιακού, δεν τον παίρνουμε καθόλου. Και πάει λέγοντας, καλά έκανε πάντως και ήρθε. Είπαμε, είναι παιχταράς ο άνθρωπος. Και θα βοηθήσει όπως παιχταράς και ο Φετβατζίδης. Τώρα από εκεί και πέρα ο Νίκος Αργιανός με τον Παοκτή τον πρώτο τα έβαλε. Με τους Αργιανούς το διασκέδαζε. Καλά το λες. Όπως και αντίστοιχα κάποιος που αξίζει, πρόσεξε, όπως αντίστοιχα κάποιος που αξίζει, διασκέδαζε με τους δικούς του, έτσι, με τον πρώτο, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά εγώ βλέπεις τουλάχιστον ότι είμαι δίκαιος και κόβω και αυτόν που ξεφεύγει από τον Μπάου και κόβω και αυτόν που ξεφεύγει από τον Άρη. Άμα είναι αρχής, αδείχνουμε την Πινελή. Αδέκαστος. Αδέκαστος μπάρας. Αδέκαστος μπάρας. Και αδέκαστος και μπάρας. Επειδή το φίλο του Δημόπουλου την ακούω, είπε κάτι, λίγοι το κατάλαβαν. Πιστεύω ότι είχε κανένας Αργιανός να μην το κατάλαβε. Είπε, δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Ναι, το είπε, το είπε. Ναι, το είπε, ναι, και τον άφησε να ακούσει την ίδια, φίλε. Ναι. Κατάλαβε τι λέω, ότι δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Δεν του αρέσει που ο Καρυπίδης τα παίρνει πάνω του. Εγώ το κατάλαβα. Κάνεις λάθος. Άμα βγει ξαναρώτα, δεις τι. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται με τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν εννοούσε αυτό. Δεν εννοούσε αυτό. Εγώ το ξέρω, το δεν εννοούσε αυτό γιατί ξέρει τι. Γιατί αναφέρθηκε στου Χαριστέ και στον Τερζή που φύγανε. Εντάξει, αυτά είναι διοικητικά. Και εγώ δεν θα ήθελα. Δεν με έπαιξε λόγο, δεν ήθελα να φύγουν γιατί ο Χαριστέας και ο Τερζής τουλάχιστον πρόσφεραν. Αλλά από εκεί πέρα. Εντάξει, μου πέφτει και ο λόγο. Τώρα για την άστορα, παιδιά. Δεν είναι ο άστορα ο Βαγγέλης που παίζει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι άλλο άστορα. Που κάνει το πέναλτι. Καλά το λε. Ακούς Μοσχοβίτη. Το ξέρω. Απλά μου πέταξε το Μιχόγεβιτς και με μπέρδεψε γιατί ο Όφη όντω εδώ και ένα χρόνο, δύο δεν παίρνει ιδανικού. Τότε έπαιρνε. Ναι. Είχε το Μιχόγεβιτς, αλλά αυτός ο Νάστος είναι άλλος. Το ξέρω. Ο μας ανέπεζε τώρα θα είναι 70 χρονών. Δεν θυμόμουν ποιον αμυντικό έλεγε, καλά που το είπες. Τώρα που είπες τον Άστο το θυμήθηκα. Ναι, άλλος είναι. Δεν έχει σημασία. Άστον εκεί πέρα το πιστεύει πως θέλει ρε φίλε και εσύ τώρα τι χαλιάσαι. Άστον εκεί πέρα. Ναι, εντάξει. Δεν είναι ανάγκη η αλήθεια να χαλάσει μια ωραία ιστορία. Αχ, καλέ, τι ποιητικό. Νάστος, Νάστος, μια χαρά. Τώρα ρε παιδιά, για να κλείσω να μιλήσουν και οι επόμενοι, ότι οι Αργιανοί δεν γουστάρουν να προκριθεί ο ΠΑΟΚ, δικαιώματος είναι και καλά κάνουν. Διότι δεν θέλουν τον ΠΑΟΚ. Ούτε από δικαστικά ξέρουμε ούτε τίποτα. Αλλά τόσο γλύψιμο ρε παιδιά στον Ολυμπιακό δεν λέει. Ποιος έκανε γλύψιμο στον Ολυμπιακό. Βάλει να εκπομπή ξανά και άκου τι είπαν οι δύο παδί, οι συνοπαδί σου για τον Ολυμπιακό. Δύο παδί του Άρη δεν αντιπροσωπεύουν όλο τον Άρη όμως. Ούτε δύο παδί του ΠΑΟΚ αντιπροσωπεύουν όλο τον ΠΑΟΚ. Το 100%. Ναι. Και εγώ είχα θεία που ήταν μόνο Αργιανός. Μια ζωή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δώσ' τα σκοράκια σου τώρα κι εσύ. Κοίταξε και στα 50 χρόνια δεν άκουσα πάω στην Ευρωπαϊκή. Εμείς μια ζωή είχαμε τον Ολυμπιακό στα Πινελίκια. Άστα άμα οι δικοί μας οι παλιές είχαν καλά. Ναι. Κατάλαβες, είσαι μικρός και δεν ξέρεις. Για δες παλιά τι γίνονταν με τον Ολυμπιακό με εμάς. Καλά, υπήρχε και μια περίοδο. Να σου πω κάτι. Υπήρξε και μια περίοδο. Εγώ σου μιλάω, α τη διοίκηση. Ναι. Εσύ ξέρεις κανένα παοκτή να σου λέει Αχ, Ολυμπιακός έτσι και Ολυμπιακός έτσι και μακάρι να περάσει. Όχι, ρε. Οι διοικήσεις και ο κόσμος είναι διαφορετικά πράγματα. Ναι. Ναι, εντάξει. Δεν λέω για όλους. Ναι. Είναι ορισμένοι που χαίρονται με τον Ολυμπιακό. Θα παίρνουν πατριωτικά. Τέλος πάντων. Καλώς ρε, παιδιά. Έγινε. Καλό τρίμερο να έχετε. Να σε καλά. Επίσης. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε ακόμα έναν. Έχουμε ακόμα έναν. Εμπρός. Καλημέρα σας. Είστε ο αδέκαστος Στέφανος Μπάρας. Ναι. Μάλιστα, είμαι και αδέκαστος και Μπάρας. Μπράβο. Μπράβο. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. 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 Χαίρετε. Ο Δημήτρης ο Δημόπουλος είμαι πάλι. Έλα, έλα. Δημήτρη, έλα. Στα γρήγορα να μην κρατώ τις γραμμές. Ναι. Ορισμένοι συνοπαδοί μου Αργιανοί με έχουν παρεξηγήσει. Ναι. Εγώ είμαι Αργιανός πάνω απ' όλα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο προπονητής. Εγώ θέλω τον Άρη. Έτσι έμαθα από τα γενοφάσκια μου. Ναι. Είμαι 50 χρονών. Δημήτρη, νομίζω είμαστε και φίλοι στο Facebook ή κάνω λάθος. Στον αθλητήριο, μα. Στον αθλητήριο έχω μπει, αλλά... Θα πάω και στα υπόλοιπα. Ναι. Όπως ας πούμε το All About Aris, σίγουρα. Ναι. Αλλά εμείς οι παλιοί μαζευόμαστε όπως μαζευτήκαμε. Πηγαίνουμε σε ένα καφενεδάκι, ναι, και θα λέμε μεταξύ μας. Αυτά όμως που ακούω στο ραδιόφωνο, είτε από παοξίδες, είτε από αριανούς, ναι, δεν μ' αρέσουν. Όλοι μιλάνε για παρελθόν.
Ναι. Το τι έγινε την τάδε χρονιά και τι σας, πόσα σας βάλαμε και ο τάδε διαιτητής. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω την ομάδα μου να προοδεύει. Ναι. Έγινε στραβή με αυτή την... Κόλος Κοβαλίφκα. Δεν θέλω... Ναι. Κόλος Κοβαλίφκα, ναι. Δεν θέλω ούτε καν. Ναι, ναι. Έγινε στραβή. Έλεγα, δεν είμαστε δεμένη ομάδα ακόμα. Φαινόταν, κινήσεις ναι. Πανικού δεν θέλω στην ομάδα όμως. Ναι. Από εκεί και πέρα. Ναι. Εκεί διαφωνώ. Με τη διοίκηση. Κινήσεις πανικού. Δώσε λίγο ένα χρονικό περιθώριο. Πήρες τόσους παίκτες. Πήγαμε στην Ευρώπη με 13 ρόστερ στα play-off. Πριν από μερικούς μήνες. Αναφέρεσαι στον προπονητή ή στο Χαριστέα και στον Τερζή. Πιο πολύ για στο Χαριστέα. Α. Και στον Τερζή. Ναι. Και για τον προπονητή τον Ένικ. Να πω κάτι. Ναι. Εάν δεν τον εμπιστεύεται ο πρόεδρος, έπρεπε να τον... Να μην τον ανανεώσει το καλοκαίρι. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Τι τον άφησε να κάνει προετοιμασία και να πάμε στην Ευρώπη. Αποδείχθηκε λάθος σαν επιλογή. Τι να κάνουμε. Το ξέρει και ο ίδιος. Άρα λοιπόν δεν φταίει ο Άρης όμως αυτό. Φταίει ο Άρης σαν ομάδα, σαν δηλαδή λαός. Ο λαός δεν φταίει, ρε φίλε. Εντάξει, οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Και ο Χαριστέας έχει μερίδιο ευθύνης στο θέμα του Ένινγκ. Εννοείται. Και ο Τερζής έχει μερίδιο ευθύνης από άλλη σκοπιά, βέβαια. Εγώ σας είπα, επειδή είμαι πολύ ρομαντικός. Ναι. Αυτά τα πράγματα δεν θέλω να τα βλέπω. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Και όταν ήμασταν εκεί που ήμασταν. Έλα, ηρέμησε γιατί σε ακούω τώρα πας να βουρκώσεις. Μην κλαις τώρα, μην κλαις. Εντάξει. Θα φτιάξουν τα πράγματα. Δεν είναι. Αυτό που λες και εσύ. Έχουμε ζήσει πολύ χειρότερα τώρα από αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα φτιάξουν τα πράγματα. Αισιόδοξε θέλω. Και όλα θα γίνουν. Τέλος. Έγινε Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Και ηρέμησε. Έλα, λοιπόν. Εντάξει, είναι οι άνθρωποι, κάποιοι, ειδικά οι μεγάλοι, που είναι ιδιαίτερα ρομαντικοί με την ομάδα και το βλέπουν πολύ διαφορετικά. Πάμε στον επόμενο. Είναι δύο τελευταία παιδιά, μην καλείτε άλλο. Αυτούς θα πάρουμε. Πάμε στον πρώτο τελευταίο για σήμερα, ναι. Νικό. Ορίστε. Μάκης από Αθήνα. Έλα ρε Μάκη, πού χάθηκε. Πού είσαι ρε Μάκη. Τι έγινε. Λιγάκι, τι έγινε. Πνιγήκατε από τις μάσκες μέσα στα λεωφορεία, τι έγινε. Άστα, τώρα κατάφερα και την έβγαλα λιγάκι. Την τι έγινε με το μεγάλο περίπατο εκεί πέρα. Τι έγινε. Το μεγάλο περίπατο. Αδιαφορώ φίλε. Αδιαφορώ. Έχω πάρει μόνο δυτικά και βόρεια. Δυτικά και βόρεια, μάλιστα. Δεν πατάω κέντρο Αθήνας καθόλου. Άστα, υπάρχουν άλλοι. Την καλύτερη. Άλλα θύματα. Ναι, σωστό. Άλλα θύματα. Τι γίνεται, πώς θα πάμε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Μια χαρά. Πάντα καλά. Το μόνο πράγμα που σκεφτόμουν, κάτι συνάδελφοι μου λέγανε, ρε φίλε μου, λέει, πώς τα καταφέρατε έτσι, λέει, με αυτούς τους Ουκρανούς, τους κόλλους, τους Λίπκα, πάστα, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Λέω ρε παιδιά, εντάξει τι να κάνουμε. Ήταν όντως μια πολύ ατυχή συγκυρία, γιατί ο Άρης, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον εγώ είμαι 50 ετών και βλέπω τον Άρη από 9, που έγινε αργιανά και εδώ στην Αθήνα που τα είχαμε πει άλλη φορά, πάντα είχε αξιοπρεπείς. Μπορεί να μην έκανε τρελές πορείες και να έπαιρνε τα κύπελα, αλλά τουλάχιστον όποτε έβγαινε Ευρώπη, θα έπαιρνε κάποιους βαθμούς. Μα έναν αντίπαλο, μα με δύο αντιπάλους, μα με τρεις, μα οτιδήποτε. Ναι. Ήταν πραγματικά, αυτό ήταν το σοκ. Όχι ότι έσπασε το Άιντο, εντάξει, το Άιντο έσπασε και από τον Πανιόνιο, τι έγινε όπου είχαμε 50 χρόνια. Κάποια στιγμή τελειώνουν αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι παίζεις μια ομάδα που ελπίζεις ότι θα πάρεις βαθμούς. Και για την πάρτη σου και για την Ελλάδα εν γέννη. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, πάει τώρα αυτό πέρασε, θα την παλέψουμε την χρονιά. Εμένα μου αρέσει ο Μάτζιος, μπορεί να μην είναι ο Γιουπ Χάινκες. Δεν ναι. Για να πάρουμε το Τζαμπερτζίκο το Europa, αλλά το θέμα είναι ότι με τα υλικά που έχει, επειδή έχει μια αλφα εμπειρία, επειδή πες ένα πάνω του, ποιος μάτζε τώρα και ποιος έτσι. Πιστεύω ότι επειδή είναι σοβαρό παλικάρι και θέλει να διακριθεί, ναι. Εντάξει, μακάρι να του πιάσουν και με τα
τα εργαλεία που έχει στην ομάδα, να πάμε καλά, να κάνουμε μια αξιοπρεπή πορεία και όσο καλύτερα μπορούμε. Μακάρι, αυτό, μακάρι. Τώρα, αν μπορέσουμε να φτάσουμε να πάρουμε και το κύπελλο, να το διεκδικήσουμε το κύπελλο, εντάξει, και να έχουμε μια καλή, ένα καλό πλασάρισμα στο τέλος, θα φανεί ότι υπάρχει ο Κλάτεμπεργκ και είναι καλό. Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι καλό όντως συγκεκριμένος. Αν συνεχίσει έτσι και δεν επηρεάζεται, ναι, από, γιατί κάποια στιγμή άμα ζωρίσουν τα πράγματα, φαντάζομαι ότι ψηλά η στάμενη των υπολείπων θα αρχίσουν να πιέζουν λιγάκι διακριτικά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ελπίζω μέχρι τότε να μην δούμε τίποτα περίεργα. Εντάξει. Έγινε, Μάκη μου. Να είσαι καλά και να πάμε και στο τελευταίο. Τα φιλιά μας είναι Αθήνα. Γεια σου, Μάκη. Έγινε, Μάκη. Πάμε και στο τελευταίο για σήμερα. Ναι. Ναι, γεια σας, Νικολάδε. Σου Κώστας είμαι. Γεια σου, Κώστα. Τι κάνετε, καλά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, και εγώ αρκιανός είμαι, αλλά ναι, να πω κάτι τώρα γιατί, για τον Καρυπίδη εκεί που λέγατε. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε κάτι, εγώ γιατί δεν τον ξέρω άνθρωπο προσωπικά, έτσι για όνομα του Θεώ, αλλά από αυτά που μπορώ να κάνω. Ναι. Από την εμπειρία μου, έτσι, να καταλάβω το χαρακτήρα του. Ο Καρυπίδης, από ό,τι έχω κατάλαβει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δέχεται να του πούν τι θα κάνει. Γι' αυτό και έχει πρόβλημα με, όχι πρόβλημα αυτός, και γενικώς με, δεν, δηλαδή τεχνικοί διευθυντές για μένα περισσεύουν τον Καρυπίδη. Σας το λέω, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί άνθρωπος δίπλα στον Καρυπίδη και να του πει ότι αυτό θα πάρουμε τέτοιο και εσύ πλήρωνε. Δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος ασχολείται από το τι κουστούμια θα φορέσει η ομάδα μέχρι τι αποσμητικό θα πάρουν στα αποδυτήρια. Καταλαβαίνετε. Πρόκειται, δεν το λέω για κάκο. Ναι, είναι, ναι, ναι, αυτός ο τρόπος λειτουργίας του. Τελείωσε. Αυτό πέρα το αποδείχνει. Δεν μπορεί να συζητάει. Να σου πω. Πάλι θα τον πούμε, φέρετε. Θα φέρει τεχνικό διευθυντή. Τα ίδια θα γίνουν. Δεν είναι την πρώτη τόσο χρονιά αυτό. Την πάτησε με τον Αναστόπουλο, φίλε. Ναι. Γι' αυτό πήρε το Μυροφορίδη. Δεν την πρώτη χρονιά την πάτησε. Δεν ήθελε αυτό. Δεν. Σου λέει, όχι, εγώ γιατί. Α, θα έχω τον προπονητή, θα έχω και ένα σκάουτερ δίπλα μου, να από εδώ από εκεί θα τη βγάλω τη δουλειά. Είναι άνθρωπος που γενικώς δεν δίνει εμπιστοσύνη εύκολα σε άλλον άνθρωπο. Θέλει να περνάνε όλα από τον. Είναι συγκεντρωτικός, πώς να σου το πω. Είναι, όχι, θα στο θέσω αλλιώς. Είναι. Ισχύει μέχρι ένα σημείο αυτό που λες. Νομίζω ότι το έχει ξεπεράσει μέχρι ένα σημείο τα τελευταία χρόνια. Απλά. Στην προκειμένη περίπτωση με τον Χαριστέα, ας πούμε, για παράδειγμα, που παρετήθηκε, αλλά εντάξει, και οι σχέσεις τους δεν ήταν οι καλύτερες στο τελευταίο διάστημα, μην κρυβόμαστε. Έτσι, τώρα να λέμε, ναι, την αλήθεια. Ναι. Δεν ήταν. Δεν ήταν όμως, δεν είναι ότι θέλει να μείνει μόνος. Απλά, αν κάνεις το λάθος, και είναι και σοβαρό, το θέμα στην προκειμένη περίπτωση με τον Καρυπίδη είναι ότι την πλήρωσε άσχημα γιατί είχα 500 χιλιάρικα. Κατάλαβες. Και τον πόνεσε πολύ στην τσέπη. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα με τους τεχνικούς διευθυντές. Ότι δικαιώνουν τον Καρυπίδη. Δηλαδή, όταν λέω δικαιώνουν, τι εννοώ. Διαμαντόπουλος. Έφερε κάποιες. Εγώ δεν θέλω να μηδενίσω κανέναν. Διαμαντόπουλος έφερε και παίχτες. Δεν λέω αυτό. Ποιον έφερε. Αλλά. Ποιον έφερε. Έφερε. Το Δεκέμβρη μεταγραφές δικές του ήταν. Πρόσεξε. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν ήταν παίχτες που τους πρότεινε μόνος του και ήρθαν αυτοί. Ήταν παίχτες που προτάθηκαν και ανέλαβε τις πραγματικές. Δεν έχει σχέση αυτό. Ναι, αλλά τους είδε, έκανε την προεργασία και, ναι, τους έφερε. Δεν. Μην τα μηδενίζουμε όλα. Αλλού ήταν τα λάθη του Διαμαντόπουλου. Τώρα στο Χαριστέα σου λέει, και δεν είναι μόνο να φέρεις, στο Χαριστέα σου λέει, πρόσεξε, δεν λέω ο Άγγελος για μένα, κακός κάγκε, πρώτα απ' όλα για μένα είναι απώλεια. Είναι απώλεια, από ποια πλευρά κάνω. Είναι απώλεια, ναι. Αλλά όμως ξέρεις τι, έχω και δύο συμβόλαια, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα με το Σουηδό προσέγγισαν. Ναι. Με τον Ντουάρτε. Πριν έχεις και μια διασύνδεση, ρε φίλε, με μια ομάδα στην Γερμανία, να μπορούμε να τον πάμε εκεί τον παίκτη. Κατάλαβες τι θέλει ο πρόεδρος. Να με απαλλάξεις και από ένα συμβόλαιο, ρε αδελφέ. Αυτό που λες εσύ κοστίζει λίγο παραπάνω από το κανονικό. Να βρεις ένα τέτοιο τεχνικό διευθυντή. Γιατί για μένα ο Άρης πρέπει να πάει. Εσύ πιστεύεις ότι ο Καρυπίδης θα δώσει παραπάνω στο τεχνικό διευθυντή και ο Καρυπίδης θα κάθεται και θα λέει, δώσε μου λεφτά και θα δίνει. Ούτε μία σε εκατομμύριο, αγόρι μου. Εγώ δεν το γνωρίζω να το πω. Ναι. Αλλά έτσι πως τον κρίνω, ο Καρυπίδης θέλει να. Όχι να ανακατεύει, πω να σου πω. Σου λέει, ναι, ρε παιδί μου, δίνω τα λεφτά μου και θέλω να έχω και το λόγο. Μα δεν είναι. Εγώ δεν το λέω σε κακό. Είσαι καλό. Είχε λόγο έτσι κι αλλιώ. Δεν είχε λόγο. Αλλά όμω. Πώς το λένε, είναι αυτό, δηλαδή μην τρογόμαστε συνέχεια, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί όταν βγαίνεις έξω και το καταλαβαίνεις και δεις ότι φταίω, ρε παιδί μου, φταίω, γιατί φταίει, αυτός είναι το κεφάλι, πώς, ναι, το κάνουμε. Αυτός είναι το κεφάλι, δηλαδή. Δικιά του είναι η ομάδα, αυτός κάνει ό,τι είναι να κάνει. Όχι δικιά του, αυτός είναι, από εκεί ξεκινάνε όλα και εκεί τελειώνουν. Αυτός πληρώνει, αυτός είναι ο ιδιοκτήτης, ο κόσμος θα, αύριο θα πει στον Καρυπίδη, δεν θα πει σε κανένα τέτοιο. Και την ευθύνη, θετική. Εννοείται, φίλε μου, σε ποιον θα τα πω εγώ. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον, ναι, σου λέει να αναλάβω εγώ την ευθύνη, ναι, και να ξέρω τι μου γίνεται. Γιατί εδώ εμένα με χρεώνεται. Αυτό εγώ πιστεύω, ναι, είδε. Δεν θέλει όμως, είναι συγκεντρωτικός ο Καρυπίδης. Το καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Καταλαβαίνω. Δεν είναι άνθρωπος που εύκολα θα του πεις ότι ξέρεις κάνει αυτό και θα το κάνει.
Δεν είναι τέτοιος. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά για να κλείσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, ρε παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Η εκπομπή ήταν χυμαρόδης. Μπράβο, Νίκο, που την έβγαλε. Μπράβο, ρε φίλε. Εγώ βλέπεις, είχα φιλική συμμετοχή. Ας πάμε λίγο πιο ανάλαφρα λοιπόν στο τέλος. Καλέ κυρούλες μου, αφήστε με να σας πω το μοίρα σας, να σας πω το ριζικό σας. Δεν θέλουμε, κυρά μου. Καλέ, αφήστε με, σας λέω, αφήστε με. Μαρία, έβγα όξο και εσύ στο διάλο, έβγα όξο, στο διάλο. Πήγαινε όξο, γιούφτισα. Ποια γιούφτισα, καλέ. Εγώ είμαι. Έκτορα. Μη λέτε ονόματα. Τι έγινε, καλέ, μη με ταράζεις. Συλλάβανε τον Παρνασό. Οι Γερμανοί. Όχι, Πέρσες μου τσαχεντίν. Μπορεί γερμανική κατοχή δεν έχουν. Το θυμήθηκε τώρα αυτό. Με τον Αδέκα στον Πάγα. Ναι, πατριώτησα. Θεέ μου, πώς το τραγουδήσω τώρα. Η Βαρσελόνα, δεν είναι η Βαρσελόνα. Αυτά λοιπόν. Νομίζω περιγράφεται πάνω σε αυτό το η σημερινή εκπομπή. Κλείνουμε. Θυμηθήκαμε και αυτή την πολύ ωραία ταινία. Ρέπας Παπαθανασίου. Ακολουθεί το ΠΑΟΚ 24 με τον Νίκο Μοσχοβίτη, τον επιτελάρχη εδώ πέρα. Μέχρι και τις 9 όλα τα νέα του ΠΑΟΚ pre-game για το Βόλος ΠΑΟΚ αύριο στις 6.30 ώρα στο Παθεσσαλικό. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6.30. Ευχαριστούμε τη ΧΑΘ που ήταν μαζί μας και είναι εδώ και για εσάς. Με περισσότερα από 85 τμήματα παιδιών και ενηλίκων στο κέντρο της πόλης, σε Καλαμαριά και Ασβεστό χώρο, όπως επίσης και τα Data Labs για να γίνεις μπαρίστα, για να εκπαιδευτείς τουριστικά, για να γίνεις expert στην πληροφορική, μόνο στα Data Labs, παιδιά. Τηλέφωνο 2310-2229-62 και datalabs.edu.gr. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Νίκο. Καλό σου κου, παιδιά. Πάω 24. Τι καλό σου κου. Καλό σου κου κάποιοι. Γεια σας. Εμείς εδώ θα είμαστε.